Η μεγαλύτερη πτώση που σημειώνεται στις ναυλαγορές τα τελευταία χρόνια, αλλά και ο δανειακός περιορισμός που υπάρχει από τις τράπεζες, δεν μπορούσαν παρά να επηρεάσουν και τις μικρές ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Petrofin Research, τα οποία περιλαμβάνουν δεδομένα έως και τον Αύγουστο, δείχνουν ότι μέσα στο 2014 έκλεισαν και συγχωνεύτηκαν 22 ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. Ο συνολικός αριθμός των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων είναι πλέον 668 από 690 που ήταν το προηγούμενο έτος, μείωση δηλαδή της τάξης 3,2%. Είναι γεγονός πως με τα σημερινά δεδομένα οι μικρές ναυτιλιακές επιχειρήσεις δύσκολα μπορούν να επιβιώσουν καθώς τα έξοδα συντήρησής τους είναι πολύ ψηλά και ταυτόχρονα τα νούμερα των ναύλων πολύ χαμηλά. Η έρευνα έδειξε ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες που ελέγχουν ένα ή δύο πλοία αρχίζουν να εξαφανίζονται αφού μειώθηκαν στις 274 από τις 350. Αντιφατικά στοιχεία βέβαια καταγράφονται και τις μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες καθώς οι στόλοι τους όλο και αυξάνονται με την αγορά νεότευκτων και μεγάλης χωρητικότητας πλοίων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Petrofin Research, το 55% της συνολικής χωρητικότητας του ελληνόκτητου στόλου ελέγχουν από το 2011 40 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες έχουν τουλάχιστον 25 πλοία έκαστη. Παρ' όλα αυτά, ο ελληνικός στόλος κατατάσσεται πρώτος στην κορυφή της λίστας του 2014 και αφήνει πίσω τις χώρες όπως η Ιαπωνία ή η Κίνα.